Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι μια υπέροχη Πέμπτη. Έχει αρχίσει και αλλάζει ο καιρός, ανοίγει ο ήλιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και σήμερα επίσης εδώ στο Survivor Πανόραμα έχουμε μια διαφορετική καλεσμένη. Μην τη δείξετε σας παρακαλώ ακόμα. Γιατί θα ξεκινήσω από τον Κώστα Κοκκινάκη που μας έχει συνηθίσει σε πολύ ωραίες εμφανίσεις από τότε που βγήκε από το παιχνίδι. Γεια σου Κωστή μου, καλώς όρισες και πάλι. Χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί θα συνοδεύσουμε μαζί μια πάρα πολύ δυναμική κυρία, μια πάρα πολύ πετυχημένη κυρία, μια κυρία που όλο το χειμώνα, δηλαδή πραγματικά έλεγα ότι θα πάω να τη δω, θα πάω να τη δω, θα πάω να τη δω και μου νομίζανε ότι έχω κάποιο κρυφό φλερτ, ας πούμε, και όλο μπαινοβγαίνω συνέχεια στο γραφείο της. Μιλάω για την διευθύντρια προγράμματος του Sky, την κυρία Άλκη στη Μαραγκουδάκη. Καλησπέρα και από μένα. Εννοείται ότι μιλάμε στον Ενικό, όλοι μιλάμε στον Ενικό. Είναι η γυναίκα αυτή η οποία χρεώνεται και δικαίως ένα, αν όχι το μεγαλύτερο, κομμάτι της επιτυχίας του Survivor. Ήταν δική της επιλογή, ήταν δικό της τόλμημα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πολλοί σε ευθονούν και πολλοί σε ζηλεύουν για όλο αυτό που έχεις καταφέρει σε αυτό το σταθμό. Είσαι μια Survivor. Εννοείται. Ο αρχηγός του Survivor που λένε. Καλώς όρισες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Πραγματικά είσαι μια διαφορετική καλεσμένη. Θέλω να ξέρεις ότι χθες το βράδυ είχα πυρετό γιατί έχω γαστρεντερίτιδα. Τα ξέρω. Και σήμερα ξύπνησα, χαπακώθηκα και είπα δεν θα του το κάνω αυτό για να μείνω χωρίς καλεσμένο. Τα ξέρω. Είχα τα ζητήσει ξέρω. Και τον Κώστα Κοκκινάκη που υπήρξε τώρα πια που θα βγει, που βγήκε και έξω. Λέω πια ότι είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Γιατί θα σε ρώταγα για ποιο λόγο προτίμησες τον. Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Θα σε ρώταγα για ποιο λόγο έτσι προτίμησες τον Κώστα. Για ποιο λόγο προτίμησα τον Κώστα. Μου άρεσε αυτή η στοικότητα που είχε. Μου άρεσε ότι ήταν η ήρεμη δύναμη στο παιχνίδι. Mm-hmm. Προς το τέλος κατάλαβα ότι τελικά είχε πολύ χιούμορ που δυστυχώς έφυγε και δεν μπορέσαμε να το απολαύσουμε. Διότι έβλεπα που έκανε κάτι πλάκες εκεί με την Λάουρα, με την Ευρυδί και αυτά. Και νομίζω ότι έφυγε νωρίς. Όταν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε εμείς αθεατές ποιος είναι ο Κώστας Κοκκινάκης, έφυγε από το παιχνίδι. Το βλέπεις το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως είμαι αναγκασμένη να το βλέπω το παιχνίδι γιατί το μαθαίνω νωρίτερα μέσα στην ημέρα γιατί πρέπει να παραλάβουμε τα επεισόδια. Άρα επαγγελματικά ούτως ή άλλως πρέπει να το βλέπω και αν με ρωτάς αθεατής, ναι, μ' αρέσει. Ξεχνιέμαι και όταν γυρνάω σπίτι μου λέω αχ τι ωραία, θα ξεχαστώ λίγο από τα προβλήματα που έχω. Τσιτώνομαι αρκετά, με τα γονίσματα τσιτώνομαι πολύ. Και ευτυχώς περισσότερες μέρες έχω και τα αποτελέσματα και τα ξέρω. Αλλιώς πραγματικά καταλαβαίνω τις φίλες μου. Ας πούμε, με παίρνει η Ευαγγελία Ραβανή και μου λέει: η θεία θα πάθει ταχυπαλμία. Πες μας ποια ομάδα κερδίζει. Δηλαδή υπάρχει μία. Ο κόσμος έχει. Σε δικούς ανθρώπους. Στην Ευαγγελία τα λέω που είναι φίλη μου και ξέρω ότι δεν θα τα πει. Αλλιώς γενικά δεν τα λέω.